Και πάμε να καλησπερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς. Ξεκινώ αμέσως με τα στοιχεία που μόλις ακούσαμε, κύριε Φίλη. Και το ερώτημα είναι απλό. Μήπως οι εκλογές βλάπτουν σοβαρά την υγεία της οικονομίας? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δεχθώ ότι οι εκλογές, δηλαδή μια δημοκρατική διαδικασία, βλάπτει εξ ορισμού την υγεία της οικονομίας. Μα δεν να εννοώ αυτό. Να δούμε πού οφείλεται αυτή η εξέλιξη. Εννοώ μήπως οι παροχές, το ξεχαρβάλωμα, η χαλάρωση βλάπτουν. Μιλάμε για, την για το πρώτο τρίμηνο. Δηλαδή τότε που δεν υπήρχε καν προεκλογική περίοδος. Και πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία ότι έχουμε μια ανάπτυξη για ένα το συνεχές τρίμηνο. Έχουμε μια ανάπτυξη της οικονομίας μας. Στο 1,3 πράγματι, άλλοτε μικρότερο. Η μισή από το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο, ναι, του 2018. Άλλοτε πηγαίνει κάτω, άλλοτε πηγαίνει πάνω αυτή η ανάπτυξη, αλλά πάντως είναι ανάπτυξη, έχει σημασία αυτό. Δηλαδή έχουμε βγει από το τέλμα της κρίσης. Και μείωση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 500 εκατομμύρια. Πού οφείλεται αυτή... Που ξέρετε τι σημαίνει για την αγορά, βεβαίως, αυτό. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση που αναφέραμε νωρίτερα κατά 1,3? Οφείλεται σε θεμελιότητα που είναι ουσιαστικά. Έχουμε αύξηση των εξαγωγών μας. Έχουμε αύξηση των επενδύσεων και έχουμε και αύξηση στα νοικοκυριά. Δηλαδή είναι μια οριζόντια, θα λέει κανένας, θετική εξέλιξη. Δεν θέλω να υποβαθμίσω ότι είναι μικρότερη από ό,τι πέρσι. Αλλά όμως είναι ένατο τρίμηνο ανάπτυξης και φτάνει το ΑΕΠ σε επίπεδα του Ιουνίου του 2012. Με λίγα λόγια, έχουμε βγει από τις μιλόπετρες των μνημονιακών χρόνων και μιας κρίσης χωρίς προοπτική. Και εάν μπούμε τώρα μετά τις εκλογές σε μια συζήτηση και σε μια υλοποίηση μέτρων ανάπτυξης, αυτή είναι τώρα η στιγμή μας για ανάπτυξη. Ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, με θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με κοινωνικό κράτος και με οικολογική ισορροπία. Γιατί ανάπτυξη για να ξαναφτάσουμε στις αιτίες της κακοδαιμονίας, της χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορεί να υπάρξει. Τι λέτε, κύριε Βαρβιτσιώτη? Αν νομίζω μία είναι μεγάλη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχασε αυτά τα 5 χρόνια που ήταν καλά χρόνια για την Ευρώπη. Η ζώνη, η ευρωζώνη αναπτύχθηκε με πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και η Ελλάδα σημείωνε τους χαμηλότερους ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης. Δεν κατάφερε καμία χρονιά να πιάσει τους στόχους που έβαζε η ίδια στον εαυτό της. Τους στόχους του προϋπολογισμού δηλαδή. Καμία χρονιά δεν κλείσαμε σύμφωνα με τον στόχο. Και αυτό που δείχνει και η σημερινή ανακοίνωση είναι ότι και η φετινή χρονιά μάλλον θα πάει να καταλήξει κάτω από το στόχο. Εγώ νομίζω ότι οι εκλογές δεν κάνουν κακό στην οικονομία. Αντιθέτως, από τη στιγμή που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται από το πώς τις διαχειρίζεται κανείς. Θα σας πω. Δηλαδή, στη Γερμανία, όπου κατά τον προεκλογικό χρόνο απαγορεύονται και οι παροχές και οι διορισμοί, βεβαίως δεν κάνουν κακό. Θα σας πω τι εννοώ. Από τη στιγμή που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις ευρωεκλογές. Έχουμε δει ένα ράλι στο χρηματιστήριο, ράλι ανόδου σήμερα και αισιοδοξία. Σήμερα πτώση όμως. Και αισιοδοξία. Σήμερα και... έχει πτώση, λέει. Εντάξει, σήμερα. Γιατί συνέβη αυτό? Χαιρόσαστε. Όχι, χαιρόσαστε. Μα έκανε ένα ράλι. Θα κάνει μια διόρθωση και θα συνεχίσει. Ωραία. Και είδαμε και μια μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας. Αυτό δείχνει κάτι. Ότι οι αγορές περιμένουν μια κυβερνητική αλλαγή. Και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας όρισε την ημερομηνία στην οποία θα φύγει, νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας και στο επενδυτικό περιβάλλον. Όρισε την ημερομηνία των εκλογών, αλλά βλέπουμε ότι καθυστερεί το ραντεβού του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς το ακούτε αυτό. Στην αρχή είχε πει ότι τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, μετά είπε τη Δευτέρα 10 του μηνός. Και σήμερα ο κύριος Βούτσης είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες εκεί μεταξύ 10 και 13 Ιουνίου. Και να σας πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι ντροπή αυτό που γίνεται σήμερα στη Βουλή. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πει ότι σταματάω να ασκώ τα καθήκοντά μου ως κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν μπορώ να πάρω μεγάλες πρωτοβουλίες αφού έχω παραιτηθεί ενώπιον του ελληνικού λαού. Άρα τι είναι αυτή η λογική στη Βουλή? Θα περάσουμε βράδυ τροπολογίες ρουσφετολογικές ή μεγάλες τομές, όπως είναι το θέμα των νέων ποινικών κωδίκων. Γιατί σήμερα οι εισαγγελείς. Πάντως σε αυτό εισαγγελείς... ήσασταν θετικοί κι εσείς καταρχήν. Ναι, αλλά καμία από τις παρατηρήσεις μας δεν έγινε δεκτή. Και να σας πω και κάτι. Εγώ ανησύχησα πάρα πολύ από την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που λέει ότι αν ψηφιστούν αυτοί οι κώδικες, χιλιάδες άνθρωποι θα βγουν από τις φυλακές
Και ακόμα περισσότεροι δεν θα δικαστούν ποτέ για εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει. Και ξέρετε ότι αυτό θα μας ακολουθεί στο Δινεκές. Και αυτοί που θα διαπράξουν εγκλήματα στη διάρκεια που θα ισχύουν αυτοί οι κώδικες θα δικαστούν με αυτόν τον κώδικα. Τι λέτε, κύριε Φίλη? Θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε μια φάση πολιτικής σταθερότητας. Και αυτό αντανακλάται και στις αγορές. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Δεν έχει να κάνει με το όταν θα βγει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πολιτική σταθερότητα παρά το αποτέλεσμα το εκλογικό που είδαμε πριν από δύο Κυριακές. Τώρα, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση για φωτογραφικές ή άλλες τροπολογίες. Το ξεκαθάρισε και ο πρόεδρος της Βουλής. Και το επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα και η κυβέρνηση και οι βουλευτές κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι. Πάντως τελικά φαίνεται οριακές. Ότι η αλλαγή της ημερομηνίας από τις 30 Ιουνίου στις 7 Ιουλίου υπέκρυπτε και την διάθεση να κερδίσετε χρόνο στο Κοινοβούλιο για να περάσετε κάποια πράγματα. Ήταν μια ξαφνική αναγγελία μετά το πρώτο βράδυ των εκλογών. Υπάρχουν εκκρεμότητες για τη λειτουργία του κράτους, προθεσμίες που πρέπει να αλλάξουν, απλά πράγματα λειτουργικής φύσεως, τα οποία πρέπει να περάσουν από τη Βουλή. Και αυτό θα γίνει. Καμία φωτογραφική ρουσφατολογική τροπολογία. Σήμερα κατατέθηκε η πρώτη τροπολογία για παράταση της διάρκειας των συμβάσεων των συμβασιούχων. Έγινε η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ακόμα δεν έχει πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον ορισμό της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και εγώ σας λέω ότι μου γεννά πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά σε σχέση δε και με τις αποκαλύψεις για τις καταγγελίες και την αναφορά του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Αγγελή, ο οποίος ουσιαστικά έλεγε ότι στην υπόθεση Νοβάρτης βιάστηκαν με τρόπο ο οποίος προσβάλλει τη λειτουργία της δικαιοσύνης, η δικαστική λειτουργία. Αυτή η αναφορά άκουσα ότι έχει πάει στο αρχείο. Όχι. Και την οποία έθεσε η εισαγγελέας του Αριουπάγου στο αρχείο. Μάλιστα, η πρόταση της κυβέρνησης για καινούργια εισαγγελέα του Αριουπάγου είναι σε άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι έχει ιδεολογικό στίγμα η δράση του Κουφοντίνα. Νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να αφαιθούν σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή να τα αποφασίζει. Να απαντήσει ο κύριος Φίλης. Κοιτάξτε, είναι λάθος το θέμα της δικαιοσύνης να εμπλέκεται σε μια κομματική αντιδικία προεκλογικά. Επ' αυτού μίλησε και η Ένωση Εισαγγελέων. Και να τα ακούει όλα ό,τι λέει η Ένωση Εισαγγελέων, η Νέα Δημοκρατία, όχι τα μισά. Και η κυβέρνηση ζήτησε να υπάρξει μια συνενετική επίλυση στο ζήτημα αυτό. Δεν το δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, και από το θέμα που πώς αντιμετωπίζει το θέμα της δικαιοσύνης, και από την ιστορία ότι θέλει να κλείσει η Βουλή και να μην αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες λειτουργίας του κράτους. Με συγχωρείτε, κύριε Φίλη, οι ποινικοί κώδικες δεν είναι εκκρεμότητα του κράτους. Αλλάζουν κάθε 100 χρόνια. Κάθε 100 χρόνια. Ακούσετε ένα το. Γιατί είναι μια μεγάλη τομή και στην οποία χρειάζεται πραγματικά. Θέλετε να μιλάτε μόνο εσείς? Όχι, δεν θέλω. Αλλά δεν είναι μια εκκρεμότητα αυτό που έχετε καταθέσει. Σας ακούσαμε, κύριε Βαρδιτσιώτη. Εντάξει, λέω για τις εκκρεμότητες. Για τους κώδικες ομόφωνα υπήρχε πρόταση. 10 χρόνια περίπου γίνεται προεργασία στις κυβερνήσεις με επιτροπές. Εξαίρετων ποινικολόγων και κατέληξαν οι επιτροπές αυτές. Δεν ήταν επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης διακομματικά και διαχρονικά. Έχετε διαφωνίες, έτσι έχετε πάντοτε. Κάποιες επιμέρους, όχι συνολικές. Τι θέλω να πω. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τη Βουλή και το Σύνταγμα η Νέα Δημοκρατία, που παραγνωρίζει μια συνταγματική τάξη, κοινοβουλευτικά θέσμια και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση και δεν υπάρχει Βουλή, ενώ υπάρχει και κυβέρνηση και Βουλή για όσο υπάρχουν. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια λεμαργία εξουσίας. Την είδαμε και προχθές το βράδυ με τα αποτελέσματα. Πήγε πολύ καλά στους Δήμους και τις περιφέρειες. Τα κέρδισε σχεδόν όλα. Και το ερώτημα είναι, μετά τη μεταπολίτευση υπήρχε μια ισορροπία στην διανομή των αρμοδιοτήτων. Άλλοι είχαν την κυβέρνηση συνήθως, άλλοι είχαν την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ανάποδα. Υπήρχε ένα balance εξουσιών. Τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει το σύνθημα. Όλα για μια παντοδύναμη δεξιά διακυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα και στις εκλογές που έρχονται. Εάν θα επιβεβαιωθεί η λεμαργία για εξουσία, παντοδυναμία, που σημαίνει εκτός των άλλων και ανατροπή των αντίβαρων δημοκρατίας που είχαν καθιερωθεί μετά τη μεταπολίτευση στη χώρα μας. Καθίστε, γιατί η φράση λεμαργία δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά σε καμία περίπτωση. Μια μέρα να πάτε η διάθεση να παραμείνω στην καρέκλα μου ως το τέλος. Ενώ έχω παραιτηθεί. Ενώ έχω παραιτηθεί ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν και εξέφρασε μια άποψη πολιτική. Παραιτήθηκε ενώπιον του ελληνικού λαού. Είπε ότι δεν θα συνεχίσει άλλο. Θα γίνουν εκλογές. Και είπε και την ημέρα. Και το ότι συνεχίζει να κάθεται στην καρέκλα, να κάνει διορισμούς, να κάνει κυβερνητικούς ανασχηματισμούς. Δεν κάνουμε διορισμούς, επαναλαμβάνω. Αυτό συζητιέται όλη την ημέρα. Μιλάτε. Και λέτε, ένα λεπτό, κύριε Φίλη,
και λέτε λιμαργία την απόφαση του ελληνικού λαού που όχι. συντάχθηκε με ένα αίτημα πολιτικής αλλαγής. Δεν μπορείτε καθολικής ούτε μια μέρα να περιμένετε για τις εκλογές. Καθολικές πολιτικής αλλαγής. Θέλετε να γίνουν εκλογές τώρα, στη ζούλα. Να μην υπάρξει αυτό που όλο το καταλαβαίνει. Ότι το κοντέρ μηδενίζεται τώρα. Το κοντέρ μηδενίζεται. Θα θέλατε. Γιατί έχετε υπογράψει κανένα συμβόλαιο αυτό οι πολίτες που... μαζί σας, αυτό όχι, πιστεύετε. Κανένα. Τότε, λοιπόν, κανένα. Τότε, λοιπόν... Υπάρχει όμως ένας αέρας πολιτικής αλλαγής. Αφήστε ένας λοιπόν, αέρας καταδίκης της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκφράστηκε με κάθε τρόπο αλαζονικά. Δεν υπάρχει αέρας επιδοκιμασίας στη Νέα Δημοκρατία. Διότι... Να δεχθώ ότι υπάρχει ένα μήνυμα ακόμα και τιμωρητικό απέναντι στην κυβέρνησή μας, από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, αλλά όχι επιδοκιμασία στη δική σας πολιτική, την οποία την κρύβεται την πολιτική σας. Και θα αναγκαστείτε τώρα εν ώψη βουλευτικών εκλογών να μας την πείτε για να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς θέλετε εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων να κάνετε. Αυτό είναι. Εσάς η πολιτική σας εφαρμόστηκε 5 χρόνια τώρα και καταδικάζεται. Καταδικάζεται σε όλα τα επίπεδα. Καταδικάζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καταδικάζεται και στις ευρωεκλογές. Θα καταδικαστεί και στις εθνικές εκλογές. Ζητήματα τα οποία αφορούν δυσκολίες στη ζωή των πολιτών. 5 χρόνια. Και θα τα διορθώσουμε αυτά. Αν είχατε κάνει τόσο καλό έργο, δεν θα χρειαζόταν να μιλάτε τόσο πολύ. Θα μιλούσε το έργο σας. Δυστυχώς δεν ακουγόμαστε, διότι υπήρχε ένα μπαράζ επικοινωνιακό εναντίον της κυβέρνησης. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αν δείτε τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτων των εφημερίδων, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Τι χρειαζόμαστε σήμερα εν ώψη των εκλογών, επαναλαμβάνω. Τι χρειαζόμαστε σήμερα εν ώψη των εκλογών. Χρειαζόμαστε συζήτηση για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει τα μηνύματά του. Θα θέσει στο πρόγραμμα της ανάπτυξης επίκεντρο εργασία αξιοπρεπή. Θα θέσει ζητήματα όπως είναι οι αλλαγές στο δημόσιο, προκειμένου ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται. Δεν θέλουμε γραφειοκρατία. Αυτό το ξεχάσαμε. Αυτό δεν σας πειράζει κανένα μνημόνιο να το εφαρμόσετε. Είναι η καθημερινότητα βεβαίως και το αναγνωρίζουμε. Βεβαίως και το αναγνωρίζουμε. Και θέλουμε επίσης να υπάρξει αναδιοργάνωση του δημοσίου με προσλήψεις που δεν θα είναι όπου λέτε εσείς διάλυση. Πέντε να φεύγουν για να παίρνετε ένα, αλλά αντιθέτως ένας να φεύγει και ένας να έρχεται. Σήμερα έχουμε προσλήψεις στην εκπαίδευση. Τι λέτε για αυτές. Πέστε μας για την εκπαίδευση. Θα προσλάβετε εκπαιδευτικούς. Ή συνέχεια να μας λέτε τρομοκρατία. Τώρα μιλάτε πολύ. Πέστε μας, θα καταλάβουμε. Λοιπόν, θα προσλάβετε εκπαιδευτικούς ή όχι. Το μάτι, λείπουν από την εκπαίδευση. Κλείνετε το μάτι σε χιλιάδες ανθρώπους που αγωνιούν να βρουν μια δουλειά και τους λέτε με το ΣΥΡΙΖΑ θα σε βολέψω. Έχει και ανάγκη βρίσκω εκπαίδευση τον τρόπο. Και υγεία από ανθρώπους να εργάζονται ή όχι. Με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το τι χρειαζόμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως είναι πάνω απ' όλα ένα διαφορετικό ύφος στην εξουσία. Το ύφος δεν μπορεί να το δώσουν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα. Η κυβέρνησή σας έφτασε το 2010 στο 15% το έλλειμμα. Το ξεχάσατε. Πώς φτάσαμε σήμερα σε αυτό το έλλειμμα. Γιατί πραγματικά δεν έχετε να επιδείξετε. Πάτε σε επιχειρήματα του 2014-2015. Εσείς θα σώσετε την Ελλάδα που τη βυθίσατε. Εσείς θα τη σώσετε που τη βυθίσατε στο 14% έλλειμμα. Μπροστά βεβαίως. Κοιτάζουμε αλλά μπροστά. Ξεχνώντας... Δεν κοιτάζουμε με μπροστά, το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά για να μην ξαναφτάσουμε πίσω. Να μας πείτε τα 5 δισεκατομμύρια μέτρα που έχετε πει ότι θα πάρετε φοροαπαλλαγές και άλλα. Από πού θα χρηματοδοτηθούν. Από τις περικοπές στο κοινωνικό κράτος. Από νέο δημόσιο δανεισμό που θα μας οδηγήσει ξανά στη χρεοκοπία. Δεν απάντα ένα δημοκρατία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και είναι πολύ ουσιαστικό. Κύριε Φίλη, αυτό που χρειάζεται η οικονομία είναι μια φρέσκια πνοή. Ευχαριστώ θερμά. Αυτό το οποίο δεν καταφέρετε. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Δεν διατάσσετε η ανάπτυξη. Ευχαριστώ τον κύριο Βαρβιτσιώτη, ευχαριστώ τον κύριο Φίλη.